Εσούπου μύθι. Διαβάζει ο Μιχάλης Ζαχαριάδης. Η Αλεπού και ο Τράγος. Μια μέρα η κυρά Αλεπού έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι και δεν μπορούσε να βγει. Πέρασε από εκεί ένας τράγος διψασμένος, είδε την Αλεπού και τη ρώτησε. «Ε, κυρά Αλεπού, είναι καλό το νερό?» «Θαυμάσιο, κύριε Τράγε», αποκριθήκε η Αλεπού. «Δεν έχω πει καλύτερο στη ζωή μου. Κατέβα να πεις και εσύ». Μόλις το άκουσε ο τράγος, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, και από τη δίψα του κατέβηκε αμέσως στο πηγάδι. Ήπιε, ώσπου χόρτασε. Ύστερα όμως ρώτησε την Αλεπού πώς θα γίνει για να ανέβει ξανά απάνω. Του λέει λοιπόν η πονηρή Αλεπού. «Ξέρω το Λίνα σπουδαίο τρόπο να ανεβούμε και οι δύο, μα πρέπει να βοηθήσεις και εσύ. Ακούμπησε», του λέει, «τα μπροστινά σου τα πόδια στον τοίχο και σήκωσε όσο μπορείς τα κεράτά σου. Θα ανέβω εγώ απάνω και θα τραβήξω και εσένα». Ο δράγος δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση της Αλεπούς και αυτή πηδώντας από τα πόδια στους ώμους και έπειτα στα κεράτά του, ανέβηκε στο στόμιο του πηγαδιού, βγήκε και έκανε να φύγει. Ο τράγος από το πηγάδι την κατηγορούσε και της φωνάζε πως δεν κράτησε τη συμφωνία τους. Η Αλεπού τότε στάθηκε και του είπε: «Ε, σύντροφε, αν είχες τόσο μυαλό όσες τρίχες έχεις στα γένια σου, θα κατέβαινες πριν σκεφτείς το πώς θα ανέβεις πάλι. Ηθικό δέγμα κειμένου, μην ακούς συμβουλές ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μπορεί να σε γελάσει».